Γεια σας. Η εργασία αυτή, η οποία είναι σε μορφή βίντεο, έχει τίτλο ε, «Ποιος πια πιο φοβάται το κοινωνικό φύλλο, το gender». Και βέβαια αυτό είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της Judith Butler, από το οποίο εμπνέουμε. Μέρος πρώτο. Συνολικά νομίζω υπάρχουν έξι μέρη. Ε, πλέει λοιπόν η Butler σε αυτό το υπέροχο βιβλίο, κατά μία έννοια το κοινωνικό φύλλο, το gender, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προηγείται της απόδοσης φύλλου κατά τη γέννηση. Ε, όμως, ποια είναι αυτή η έννοια σύμφωνα με την οποία το κοινωνικό φύλλο προηγείται της απόδοσης φύλλου κατά τη γέννηση. Η απάντηση που δίνει είναι ότι το κοινωνικό φύλλο λειτουργεί ως η δομική Προσδο, προσδοκία του διαδικού μοντέλου <coughs> ή λειτουργεί ως η φαντασματική εκείνη παρουσία η οποία οργανώνει τα παρατηρήσιμα γεγονότα, εκείνα δηλαδή τα στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να παρατηρηθούν, να καταγραφούν, να νοηθούν, να γίνουν αντιληπτά ε, κτλ. Ε, επίσης, ε, προηγείται, σύμφωνα και με μία άλλη έννοια, προηγείται επειδή ε, κανονικοποιεί ή ρυθμίζει την πράξη της ίδιας της απόδοσης ε, φύλου. Το κοινωνικό φύλλο, gender, συγκροτεί το πλαίσιο που εγκαθιδρύει ουσιαστικά τα βιολογικά ή ανατομικά χαρακτηριστικά φύλου, το σεξ δηλαδή κλπ, εντός ενός συγκεκριμένου ταξινομητικού σχήματος. Το άτομο λοιπόν που είναι αρμόδιο για την απόδοση φύλλου κατά τη γέννηση μέσω παρατήρησης παρατηρεί με έναν τρόπο ο οποίος καθορίζεται γενικά από τη διαδική επιλογή, δηλαδή θηλυκό ή αρσενικό. Μας λέει λοιπόν η Butler ότι στην πραγματικότητα δεν καθορίζει ή παρατηρεί το κοινωνικό φύλλο, παραδείγματος χάρη στο έυρος της πολυπλοκότητάς του και της μοναδικότητάς του, αλλά κατ' ουσίαν κάνει μια αντιστοίχηση μια επιλογή φύλλου από αυτές που το κυρίαρχο πλαίσιο κοινωνικού φύλλου ως μια μορφή εξειδανικευμένου δημορφισμού διαμορφωμένου και εκκληρονομημένου από σχέσεις εξουσίας και δύναμης προσφέρει. Παραδείγματο χάρη ως αποδεκτές, έγκυρες, αληθινές ε, και κτλ. Η διαμάχη τώρα μεταξύ φύσης και πολιτισμού, μεταξύ βιολογίας και ανατροφής ή κοινωνικής μάθησης δεν θεωρείται καθόλου επαρκής για να περιγράψει τον δυναμικό χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης ε, κοινωνικού φύλου και βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου για τη διαμόρφωση και την ανάδεση της υποκειμενικότητας. Το ίδιο απλοϊκά και απλοποιητικά είναι τα μοντέλα που αποδίδουν ε, στο κοινωνικό φίλο για το πολιτισμικό πλαίσιο την σχέση και την θέση εκείνη που μοιάζει να έχουν τα βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου για το βιολογικό ή για το ανατομικό ο, σώμα. Ε, Τέτοιες λοιπόν εικόνες ή μεταφορές με τις οποίες δοκιμάζουμε να συλλάβουμε και να κατανοήσουμε αλλά και να εργαλειοποιήσουμε με και με υπόρρητους τρόπους το φύλλο είτε κοινωνικό είτε ως φιολογικά χαρακτηριστικά φύλλου αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στην εγγενή πολυπλοκότητα και των διαδικασιών και των φαινομένων ή των εκδηλώσεων των διαδικασιών. Ουσιαστικά τέτοιε εικόνες αποκαλύπτουν την ανεπαρκή πλέον καθήλωση στη, διάρκη, στη διάκριση εσωτερικού και εξωτερικού. Την αδυναμία της κατανόησης, της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και συνδιαμόρφωσης του μέσα και του έξω και ουσιαστικά συλλαμβάνουν το σώμα ως ένα καλά καθορισμένο, με σαφή όρια αντικείμενο του θετικισμού και της ανατομίας ή της ιατρικής επιστήμης και της ψευδοεπιστήμης. Τέτοιες λοιπόν εικόνες ή και ιδεολογίες καθορίζουν το τι παρατηρούμε, τι διακρίνουμε, τι βλέπουμε, τι μετράμε, τι συμπεραίνουμε, τι ερευνούμε κλπ. Και κατά συνέπεια είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να αναθεωρήσουμε τις ίδιες μας τις υποθέσεις όταν τα δεδομένα διαφωνούν με αυτές. Το φαντασματικό λοιπόν μοντέλο ή πλαίσιο του δημορφισμού δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση αλλά λειτουργεί ως επιστημολογική νόρμα, καταπιεστική και πολύ συχνά υπόρρητη. Ένα ολόκληρο λοιπόν σύστημα προσδοκιών, αξιών και ψυχολογικών φόβων μπορεί να λειτουργήσει στην ίδια τη διαδικασία της απόδοσης φίλου κατά τη γέννηση, είτε προγεννητικά είτε μετά τη γέννηση. Ε, βιολογικές τώρα και κοινωνικές δυνάμεις που ήδη αλληλεπιδρούν, αλληλοεπικαλύπτονται μέσα από ένα σύνολο πολύπλοκων δυναμικών αλληλεπιδράσεων του οργανισμού με το κάθε μορφής περιβάλλον του και μάλιστα μέσα από πολλά επίπεδα οργάνωσης και όλες αυτές οι δυνάμεις λοιπόν ήδη διαμορφώνουν το σώμα τις διάφορες διαδικασίες του με την δική τους χρονικότητα η καθεμία, το δικό του το δικό τους ρυθμό, κυκλικότητα, συνέχεια ή ασυνέχεια, πραγωγή ή μη πραγωγή κτλ και έτσι διαμορφώνουν δυναμικά την κάθε μορφή σταυτότητα του σώματος και του υποκειμένου. Όπως και στη φιλοσοφία του υπόρου, του υπόρη, του philosophy of implicit, που διαπνέει την φόγουζιν βιωματική ή πιο απλά τη φόγουζιν θεραπεία, σώμα περιβάλλον καταστάσεις, είναι μία ενότητα, δηλαδή μία διαδικασία και μάλιστα όχι δετερμινιστική. Κάθε μορφή λοιπόν ταυτότητα ή σταθερότητα είναι ένα είδος μορφοποίησης, ένα είδος ανάδυσης, μια δυναμική αυτοοργάνωση της ζωής. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και ο διαχωρισμό κοινωνικού φύλου και ο βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου μπορεί να θεωρηθεί ω ένα παραπροϊόν ένα, ένα προϊόν αναστοχασμού ή μια δομή ενοιολογική που επικάθεται εκ των υστέρων επί των φαινομένων και των εκδηλώσεων τη ζωή, ενώ ωστόσο η ίδια αυτή έννοια λογική δομή είναι προϊόν της. Ακόμα και αν τα διαχωρίσουμε για να θεωρήσουμε στη συνέχεια ότι άλλοι λεπιδρούν, ίσως χάνουμε την επαφή μας με το σαρωτικό μέγεθος της αρχής της ήδη υπάρχουσας, συνεχιζόμενης και καθοριστικής αλληλεπίδρασης. Ο κίνδυνος είναι ο εξή. Αποτυγχάνουμε να γνωρίζουμε έστω και στο ελάχιστο το εύρος και το βάθος της αλληλεπιδραστικότητας της ζωής και των εκδηλώσεών της εντός της καταστασιακότητας και της πολυπλοκότητάς της. Υποβιβάζουμε την αλληλεπιδραστικότητα της ζωής σε ενιολογική αλληλεπίδραση, σε μια θεωρητική ενατένιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ αντικειμενοποιημένων θεματοποιημένων ενιών. Οι έννοιες αποτελούν τα γνωστικά ή και ιδεολογικά ή και καταπιεστικά, καταναγκαστικά ίχνη ή τα φαντάσματα πολύπλοκων συμπλεγμάτων και σχέσεων φαινομένων. Ουσιαστικά δηλαδή επιβάλλουμε στη ζωή, στην φύση, στο σώμα κλπ τα μοντέλα μας και στη συνέχεια αντιλαμβανόμαστε μονάχα ή κυρίως αυτά τα μοντέλα. Όλες οι διαφορές που έχουν σημασία, παραδείγματο χάρη σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φίλου, έκφρασης φίλου κτλ, δεν μπορούν να εξηγηθούν ή να γίνουν κατανοητές με απλοποιητικές αναγωγές, παραδείγματο χάρη σε επίπεδα ορμονών μονάχα. Παραδείγματο χάρη, μπορούν τα επίπεδα ορμονών να είναι κριτήριο για τη συμμετοχή ή όχι τραν ατόμων σε Ολυμπιακά αθλήματα. Ή δεν μπορούμε λοιπόν να τα να κάνουμε απλοποιητικές αναγωγές, παραδείγματο χάρη σε τρόπους και μορφές κοινωνικοποίησης μονάχα ή κυρίω. Όπως για παράδειγμα στις πρακτικές και τα πρωτόκολλα κανονικοποίησης της Gender Identity Clinic, όπου ο Τζον Μάνι με τις πρακτικές του θεωρεί ότι ο ρόλος κοινωνικού φίλου είναι πρωταρχικά αποτέλεσμα μάθησης και άρα μηχανισμών κοινωνικοποίησης, με τη βοήθεια βέβαια κατάλληλων προσαρμοστικών χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, γενικότερα, όλες οι διαφορές που έχουν σημασία δεν μπορούν να εξηγηθούν ή να γίνουν κατανοητές μέσα από απλοποιητικές στατικές αναφορές ή αφηγήσεις που διακόπτουν και κατακερματίζουν κάτι που είναι δυναμικό και ενιαίο. Ακόμα και αν αυτές αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση απομονωμένων παρόλα αυτά παραγόντων. Όσον αφορά τώρα την Gender Identity Clinic 1965, είναι γνωστή η σχέση μεταξύ επιστήμης, ιατρικής έρευνας, πειραμάτων και πειραματισμών και βαρβαρότητας. Ασφαλώς και υπάρχει επιστημονικά, σε εισαγωγικά αυτό, υποστηριζόμενη βαρβαρότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν είναι η περίπτωση του John William Money της Gender Identity Clinic στο John Hopkins University που από πολλούς θεωρείται υπεύθυνος για την ιδεολογία του κοινωνικού φύλου gender ideology η διδακτορική του διατριβή για τα όπως τα ονόμαζε μαρφρότητα άτομα hermaphrodites hermaphrodism an inquiry into the nature of a human paradox ήταν λοιπόν αυτή η διδακτορική του διατριβή και ο Μάνι λοιπόν ενώ εισάγει τον όρο gender, παραδείγματο χάρη gender role και gender orientation, ρόλο δηλαδή του gender και προσαντολισμός gender, φτάνει να υπηρετεί τελικά έναν διευρυμένο βιολογικό αναγωγισμό και επιβάλλει μέσα από ανήθικες ή και εγκληματικές χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμα και σε index, intersex, ε, βρέφει απαράδεκτες για τα σύγχρονα πρότυπα κανονικοποιητικές νόρμες φύλου στην προσπάθειά του να φτιάξει, να διορθώσει τα μη κανονικοποιημένα α, σώματα. Ε, μέρος δεύτερο. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε το παράδειγμα, την τραγική περίπτωση του Καναδού Ντέιβιτ Ρέιμερ, ή την περίπτωση John Joan όπως αναφερόταν ε, ο οποίος σε ηλικία 38 ετών αλλά και του δίδυμου αδερφού του Μπράιαν Ρέιμερ, ο οποίος επίσης αυτοκτονήθη σε παρόμοια ηλικία. Ο David ο οποίος γεννιέται στις 22 Αυγούστου του 1965 και ο οποίος αρχικά είχε το όνομα Bruce αλλά και ο αδερφός του έχοντας φήμος και οι δύο όπως διαγνώσκεται στην ηλικία των 6 μηνών παραπέμπονται για περιτομή στην ηλικία των 7 μήνων. Αυτοί που δινεργούν την περιτομή εφαρμόζουν την ανοξό, αναρθόδοξη μέθοδο της ηλεκτροκαυτηρίας πάνω στον Ντέιβιτ και έγοντα το πέο του πέρα από κάθε ελπίδα χειρουργική επανόρθωση. Ο αδερφό του δεν υφίσταται ασφαλώ κάτι αντίστοιχο και η φήμωσή του γρήγορα καθαρίζει χωρί οι γονείς τους λοιπόν απευθύνονται στον Τζον Μάνι uh, το 1967, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για το έργο του με Intersex άτομα ε, και τον οποίο τον είχαν παρακολουθεί τη Φεβρουάρι το Φεβρουάριο του 1967 να αναπτύσσει τις θεωρίες του περί gender. Ανησυχώντας λοιπόν για το μέλλον του απευθύνονται ε, ε, στον Τζον Μάνι ανησυχώντας για τη δυνατότητά του να ευτυχεί και να λειτουργήσει σεξουαλικά. Ο Μάνι υποστήριζε κάποια μορφή θεωρίας περί ουδετερότητας του κοινωνικού φύλου, ότι δηλαδή η ταυτότητα του κοινωνικού φύλου αναπτύσσεται κυρίως ως αποτέλεσμα της κοινωνικής μάθησης από την πρώιμη παιδική ηλικία και ότι μπορεί να αλλάξει με τις κατάλληλες συμπεριφορικές παρεμβάσεις. Οι γονείς πείθονται και εφόσον η χειρουργική κατασκευή του κόλπου ήταν πιο προχωρημένη ε, τότε, από την κατασκευή του Πέου, σε ηλικία 22 μηνών, αφαιρέθηκαν χειρουργικά οι όρχε του και κατασκευάστηκε ένα υποτυπώντα σε δύο, με πλαστική χειρουργική των γεννητικών οργάνων. Θεώρησαν ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένο ζώντα ω κορίτσι γυναίκα με το όνομα Μπρέντα και στην ενήλικη ζωή του ω γυναίκα με λειτουργικά γεννητικά όργανα, σύμφωνα με το μοντέλο ανατροφής του βέλτιστου φύλου. Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι το ερευνητικό έτσι ιατρικό ενδιαφέρον του Μάνι ήταν τόσο μεγάλο ακριβώς επειδή επρόκειτο για πανομοιότυπα δίδυμα αγόρια τα οποία μοιράζονταν τα ίδια γονίδια, η οι ίδιο οικογενειακό περιβάλλον και δομήτριο περιβάλλον. Το ένα θα μεγαλώσει ως κορίτσι με την υποβοήθηση της χειρουργικής, της ενδοκρινολογίας και με αιτήσια ψυχολογική υποστήριξη και αξιολόγηση και το άλλο ως αγόρι. Δηλαδή με άλλα λόγια πρόκειται για μια ιδανική περίπτωση δοκιμής των θεωριών του, δοκιμή της έννοιας της κοινωνικής μάθησης της ταυτότητας φύλου. Ο Μάνι συντάσσει αναφορέ για την περίπτωση Τζον Τζον ακόμα και όταν ο Ντέιβιτ ενημέρωσε τον πατέρα του σε ηλικία 14 ετών ότι πάντοτε ένιωθε ότι ήταν αγόρι. Αφού έμαθε από τον πατέρα του τι είχε συμβεί, μετά από τη σύσταση του ψυχιάτρου και ένδοκριν του Ντέιβιτ, τερματίζοντα το πείραμα και απειλώντα ότι θα αφαιρέσει τη ζωή του ήδη από 13 χρονών, αν τον αναγκάσουν να ξανασυναντήσει τον Μάνι. Ο Τζον Κολαπίντο δημοσιεύει βιογραφία του Ντέιβιτ ε, του 2001, στην οποία αναφέρεται ότι όπως αναφέρει ο αδερφός του. Brian, με μεγάλη συναισθηματική αναστάτωση, οι συνεδρίες με τον Μάνι περιλάμβαναν από την ηλικία των 6 ετών παιδικό παιχνίδι σεξουαλικής πρόβας και το παιχνίδι στις οθητικές κινήσεις και τη συνουσία και μάλιστα μέσα από χειραγώγηση και επιθετική συμπεριφορά α, του Μάνι. Ο Ντέιβιτ ποτέ δεν μίλησε δημόσια για όλα αυτά, αλλά η γυναίκα του Τζέιν Φοντέιν, αναφέρει ότι ο Ντέιβιτ τη το είχε εξομολογηθεί και ο ίδιος. Στην ίδια βιογραφία αναφέρεται ότι ακόμα και όταν ζούσε ως Μπρέντα ποτέ δεν ένιωθε κορίτσι παρά τα φορέματα και τις ορμόνες σε αντίθεση με τις μετααναφορές του Μάνι για την περίπτωση Τζον Τζόαν. Ε, ο αδερφός του Μπράιαν πεθαίνει από υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών το 2002. Η Τζέιν ζητά από τον ίδιο να χωρίσουν στις 2 Μαΐου του 2004 και στις 4 Μαΐου ο Ντέιβιτ πυροβολεί τον εαυτό του στο κεφάλι 38 ετών. Παρά το γεγονός ότι από το 1997 η υπόθεση πήρε μεγάλη δημοσιότητα, πάντοτε σε έξω στρακισμένο, θύμα εκφοβισμών, σχεδόν συνεχώς άνεργος. Ο Μάνι δεν σχολίασε ποτέ δημοσίως την βιογραφία από τον Κολαπίντο ή την αυτοκτονία των αδελφών, ή του Ντέιβιτ, αν και οι συνάδελφοί του είπαν ότι ήταν πλέον ταπεινωμένο. Για 30 χρόνια μετά την αρχική αναφορά του Μάνι ότι ο επαναπροσδιορισμός φίλου ήταν επιτυχής, οι απόψει του Μάνι αποτέλεσαν κυρίαρχη αφήγηση. Αν οι ανήθικες εγκληματικέ πρακτικές της κοινωνικής και ιατρικής πάυλα χειρουργικής μηχανικής sex και gender, του money, καταδεικνύονται μέσα από αυτές τις περιπτώσεις, αξίζει επίσης να δούμε λίγο από πιο κοντά την θεώρηση του money και τον τρόπο που εισάγει τον όρο gender για να διακρίνουμε πώς η δική του ιδεολογία περί gender συνδυάζεται με και ερμηνεύει μελέτε και επιστημονικά βιολογικά δεδομένα και παρατηρήσει για να κυριαρχήσει μέσω εξουσία δύναμη επιβολή τόσο πάνω στη βιολογία, στα σώματα, αλλά και να καθορίσει κοινωνικέ συμπεριφορέ και ιδέε. Από τι μελέτε του για τα ίντερσεξ άτομα, έχω εδώ πέρα την αναφορά, αλλά δεν θα την αναφέρω. ο Μάνι διακρίνει έξι μεταβλητές καθορίζουν το σεξ, το τότε δηλαδή βιολογικό φύλλο. Πρώτη μεταβλητή, το αποδιδόμενο βιολογικό φύλλο και φύλλο, βιολογικό φύλλο ανατροφής. Δεύτερη, την εξωτερική μορφολογία των γεννητικών οργάνων. Τρίτη, τις εσωτερικές αναπαραγωγικές δομές. Τέταρτη, τα ορμονικά και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλλου. Πέμπτη, το γοναδικό βιολογικό φύλλο. Έκτη, το χρωμοσωμικό βιολογικό φύλλο. Όσα όλα όσα δηλαδή θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε ό,τι ονομάζουμε βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου. Ενώ στον μέσο άνθρωπο όλες οι έξι μεταβλητές θα εφηγραμμίζονταν με σαφήνεια ως τυπικά αρσενικό ή θηλυκό, στα ερμαφρόδιτα άτομα, όπως το ονόμαζε τότε, δηλαδή στα intersex άτομα, οποιαδήποτε μία ή περισσότερες από, αυτές, από, από μία από αυτές θα μπορούσαν να είναι ασυμβίβαστες με τις άλλες, οδηγώντας σε διάφορα είδη ανομαλιών, όπως τις ε, ονόμασε. Ας δούμε εδώ λίγο τις μεταβλητές. Όπως γράφει λοιπόν στη συνέχεια, οι ασθενείς που παρουσιάζουν διάφορους συνδυασμούς και μεταθέσεις αυτών των έξι σεξουαλικών μεταβλητών μπορούν να εκτιμηθούν σε σχέση με μια έβδομη μεταβλητή. Αυτή είναι ο ρόλος και ο προσανατολισμός του κοινωνικού φύλου ως αρσενικού ή θηλυκού, που καθιερώθηκε κατά την ενηλικίωσή του. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την εμφάνιση μια από τις πρώτες εμφανίσεις του όρου gender, πέρα από άλλες πιο απλές ήδη υπάρχουσες γραμματικές και γλωσσικές εμφανίσεις και χρήσεις. Ο όρος gender λοιπόν αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο πέρα από τη γενική σημασία του γένους ή και του είδους. Ορίζει τον ρόλο του κοινωνικού φύλου gender ως εξής όλα εκείνα τα πράγματα που ένα άτομο λέει ή κάνει για να αποκαλύψει τον εαυτό του ως έχοντα την ιδιότητα του αγοριού ή του άνδρα, του κοριτσιού ή της γυναίκας αντίστοιχα. Περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην σεξουαλικότητα με την έννοια του ερωτισμού. Ο ρόλο του κοινωνικού φίλου αξιολογείται σε σχέση με τα εξή: Γενικοί τρόποι ή διαμορφίε συμπεριφορά ή Συμπεριφορά και φυσιογνωμία ή διαγωγή προτιμήσεις παιχνιδιού και ψυχαγωγικά ενδιαφέροντα. Αυθόρμητα θέματα συζήτησης σε απρόσκλητες συζητήσεις και περιστασιακά σχόλια. Περιεχόμενο ονείρων, ονειροπολίσεις, ονειροπολίσεων και φαντασιώσεων, απαντήσεις σε πλάγε ερωτήσεις και προβολικά τεστ, στοιχεία ερωτικών πρακτικών και τέλος οι απαντήσεις του ίδιου του ατόμου σε άμεσες ερωτήσεις. Θα μιλήσουμε ξαλά, ξανά, για τον Μάνι στο τέλος του κειμένου αναφερόμενοι στην υπέρβαση της δικής του κλειστής ταξινόμησης και απόδοσης κοινωνικού φύλου gender, της δικής του κανονικότητας ή κανονικοποίησης κοινωνικού φύλου, Συνδεδεμένη με χειρουργικά και ψυχιατρικά πρωτόκολλα αλλά και ιδεολογικά μοτίβα, επιστρέφοντα έτσι ξανά στον επίλογό μα, στον ορίζοντα τη ανοιχτή διερεύνηση τη συγκρότηση και τη ενεξελίξη ανασυγκρότηση σεξουαλικών και άλλων διαφορών. Μέρος τέταρτο. Ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω αυτό το σύντομο άρθρο σχόλιο είναι κυρίως για να ενοποιήσω μέσα μου εμπνεόμενο από τα βιβλία της Μπάντλερ και από τον τρόπο που διαπραγματεύεται τα συνήθι θέματά της, παραδείγματος χάρη εξουσία, ψυχική ζωή, υποκειμενοποίηση, φίλο κλπ, να ενοποιήσω λοιπόν μέσα μου βασικέ αρχέ δικέ τη, παραδείγματο χάρη περισώματο, περιφύλου, με βασικέ αρχέ τη φόκου ζωή προσέγγισης, προσέγγιση αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφική παραγωγή περί υπόρητου, του του Τζέντλιν. παραδείγματο χάρη περί θεραπευτικής αλλαγή, βιωματική διαδικασία ή άμεσου βιώματο, περισώματο, περιβάλλοντο και καταστάσεων. Περί χρονικότητα, περί δύναμη και τη λειτουργία τη γλώσσα και κάθε ρητή ή έκφραση και συμβολοποίηση ή αναπαράσταση, σε σχέση με άδειλε ή υπόρρητα ενεχόμενε υποδηλώσει βιωμένη περιτις περί τη δύναμη των κοινωνικών και πολιτισμικών ή ιστορικών δομών και περί τη ή όχι για καινοτομία, δημιουργία και πραγωγή. Μοιάζει λοιπόν να υπάρχει κάποια ενότητα. Ενότητα που βασίζεται πάνω σε βασικές αρχές ή παραδοχές από τις οποίες όλα εκκινούν, όλες οι θεωρητικές ή βιωματικέ αναζητήσεις και στις οποίες όλα επιστρέφουν. Βασικές αρχές που ουσιαστικά εκφράζουν τη ζωντάνια και την ζωή βασικών ανθρωπιστικών αξιών. Αυτές τις αρχές και τις αξίες θέλω να αναδείξω άμεσα ή έμεσα και οπωσδήποτε σύντομα στο κείμενο αυτό και σε σχέση βέβαια με το φύλλο. Στα βιβλία της λοιπόν η Μπάτλερ αναμετράται από πολύ κοντά με πολλές αφηγήσει, με πολλούς λόγους. Διαβάζω τα βιβλία της και νιώθω ότι παρακολουθώ την σκέψη της όπως γεννάται και όπως εκδιπλώνει ή αποδελτιώνει φιλοσοφικές και άλλες αφηγήσει, ισχωρώντα στην ουσία και στο βάθος τους. Για παράδειγμα, το άρθρο της για τον Κίριεγκαρτ στο βιβλίο της Senses of the Subject είναι από τα καλύτερα που έχω διαβάσει για τον Κίριεγκαρτ, το οποίο λατρεύω για τον Κύριε που δοκιμάζει να μιλήσει για το εξωγλωσσικό εξοδου... πεδίο και αυτό εντός μας το οποίο ζει ή οφείλει να ζει πέρα από κάθε μορφής έκφραση και αναπαραστασιακότητα ως απόλυτη αξία και ύπαρξη. Το άρθρο της λοιπόν τόσο διεζητικό, τόσο περιεκτικό, τόσο ουσιαστικό και τόσο αναλυτικό στα σημεία που η ίδια χρειάζεται να είναι αναλυτική και κάποια στιγμή όλο το θέμα πυκνώνεται και νιώθω ότι στο κείμενο μιλάει στον φιλόσοφο με μια ευθύτητα μια πολύ προσωπική και επίση όρη συνάντηση. Πέρα από τι φιλοσοφικέ κατηγορίε, τι υπόλοιπε και ρητέ συνδηλώσει του, μπορεί πάντοτε η Μπάτλερ να επιστρέφει σε μια τέτοια ευθύτητα, σε μια τέτοια πολύ προσωπική δυνατότητα ή αδυνατότητα συνάντηση. Και αυτό είναι που με εμπνέει. Λειτουργεί μέσα μου ως παράδειγμα για το πώς να στέκομαι απέναντι από κείμενα, λόγους, συγγραφείς, ιδεολογίες, ανθρώπους. Το ίδιο κάνει και με άλλους φιλοσόφους σε άλλα βιβλία της. Για τον Χέγγελ, για τον Νίτσε, για τον Λεβινάς, τον Φουκό κλπ. Χρησιμοποιεί τις έννοιες και την γλώσσα τόσο καλά, ακολουθώντας τις γνώσεις της και την ίδια τη γλώσσα, για να τα εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο στη συνέχεια και να επιστρέψει στο προσωπικό και στο πρόσωπο. Σε αυτό δηλαδή που ζει σε αυτό το σώμα, σε αυτό που μοιάζει να κυριαρχεί σε αυτό το σώμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη ζωή, σε αυτή την αντίληψη, σε αυτή την τάση ή κατεύθυνση, όπως αυτή ενσαρκώνεται στον φιλόσοφο στον οποίο αναφέρεται. Αυτή λοιπόν η επιστροφή στο βίωμα και στο συγκεκριμένο και μοναδικό πρόσωπο με γοητεύει, όπως και στη focusing θεραπεία. Η διαρκής αποτάφτηση από κάθε ενιολογικό σχήμα και δομή. Η σχέση της πολύ στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ του βιώματος και της κάθε λογής συμβολικής ή ενιολογικής τάξης. Έτσι ώστε το ένα να μπορεί να προάγει το άλλο, έτσι ώστε να αναδυθούν βήματα προαγωγικά, βιωμένα, ή ακόμα και νέες ιδέες και έννοιες γύρω από ό,τι έχει σημασία. Ποιες διαφορές έχουν σημασία και επίσης ποιες σημασίες δημιουργούν ποιες διαφορές. Η έννοια της ευαλωτότητας επίσης και της επιτελεστικότητας προσθέτει στην σκέψη της έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα μακριά από την αποανθρωποποίηση των ανθρώπων. Πώς αλλιώς μπορεί να μιλήσει κανείς για τα ανθρώπινα αν δεν αναγνωρίζει αυτήν την διάσταση του ανθρώπου, την περατή και ευάλωτη ζωή του. Ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω, Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που με στα βιβλία της, πέρα από τους δεδάλους πολλές φορές της δικής της και συντακτικής συνοχής είναι ότι σχεδόν πάντοτε φτάνει σε ένα σημείο έκθεσης, αναγνώρισης, παρουσίασης και ανάλυσης αυτής της μεταμοντέρνας οπτικής, για την οποία δεν είναι επαρκής όροι και και σχέσεις απλοποιητικές. Η όλη πολυπλοκότητα των βιωμάτων εμφανίζεται στα κείμενά της. Κατονομάζει άλλοι τους κόμβους και δεσμούς. Αποκαλύπτει τις περιοχές που άλλοι επικαλύπτονται, Που οδηγούν σε λογικά και γλωσσικά παράδοξα για να επιστρέψει μετά, κρατώντας εκ νέου απόσταση από όλα αυτά σε ό,τι έχει σημασία. Δηλαδή ευαλωτότητα και συνεπώς υποδήλωση βιοματικής προαγωγής, όπως τα έλεγε ο gentleman. Τέλος, υπάρχει και κάτι άλλο που με έλκει στην Butler και το οποίο με παραπέμπει άμεσα στη βιωματική θεώρηση του Τζέντλιν. Είναι η πληθώρα των τρόπων ή των τροπικότητων των σωμάτων. Η πληθώρα που ένα σώμα το ίδιο πράγματι είναι ή μπορεί να είναι δυνητικά. Αυτή λοιπόν η πληθώρα μοιάζει για την Butler να υπερβαίνει, να υπερχιλίζει τις κατηγορίες, τις έννοιες δηλαδή, που αποδίδονται στα σώματα. Μια διάσταση λοιπόν αυτού του χάσματος, αυτής της ασυμβατότητας και της μη συγκρισιμότητας Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δοκίμασε να εκφράσει και το χάσμα, το κενό, η απόσταση ή η διαφορά μεταξύ gender και σεξ, μεταξύ κοινωνικού φύλου και βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου, ακόμα και στην αρχική εκατέργαστη εμφάνιση αυτών των όρων. Παραδείγματο χάρη, ο όρο gender αναδύεται όπω είδαμε ιστορικά για να κατονομάσει την ασυμφωνία σε εισαγωγικά μεταξύ σωμάτων και απόδοση βιολογικού φύλου. Όντα ωστόσο ακόμα βιολογικά αναγωγικό και αναγόμενο, όρο αρχικά σχετιζόμενο με τι ιατρικέ νομικέ πρακτικέ για την απόδοση βιολογικού φύλου όπω λεγόταν τότε. Δεν ήταν αρχικά απελευθερωμένο λοιπόν το gender από το βιολογικό φύλου. Έτσι, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει με το gender identity. Η πληθώρα και η υπερχείληση του είναι των σωμάτων όπως βιώνονται και όπως επιτελούνται και όπως τα ζούμε και όπως μας ζουν, μπορούμε στις μέρες μας να πούμε ότι υπερβαίνει τις κατηγορίες του κοινωνικού φίλου και της κατηγορίας των βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου. Ή ότι οι κατηγορίες αυτές μπορούμε να πούμε ότι υπολείπονται της πληθώρας και χρειάζεται να διευρύνονται και χρειάζεται να την ακολουθούν αυτήν την πληθώρα όσο αυτή εκδιπλώνεται στη διαδικασία της. Η σωματική και ε, βιωματική διαδικασία υπερβαίνει, αλλά επίσης και αναδεικνύει, ευτυχώς επίσης θετικά και προαγωγικά, το χάσμα μεταξύ gender και sex. Μέρος 5. Έχουμε συνολικά άλλο ένα. Τι συμβαίνει όμως... Το ή τα κοινωνικά φύλλα καθορίζουν υπόρρητα ή κερυτά, ακόμα και απάνθρωπα, την απόδοση φύλου, το φύλλο που μου αποδίδω, το φύλλο με το οποίο ταυτίζομαι και το φύλλο μου όπως το βιώνω σωματικά. Ή η απόδοση φύλλου, παραδείγματο χάρη κατά τη γέννηση, το φύλλο που οι άλλοι προβάλλουν πάνω μου, το φύλλο που μου αποδίδω ή με το οποίο ταυτίζομαι ή το φύλλο που βιώνω, καθορίζει το κοινωνικό μου φύλλο, το κοινωνικό μου γίγνεσθε και τα κοινωνικά φύλλα γενικότερα μπορώ στη μοναδικότητά μου να αναχθώ στο γενικό και το καθολικό ή και να καθορίσω ή να επηρεάσω το γενικό και το καθολικό. Και αν ναι, τότε πώς, με ποιον τρόπο θα μπορούσε η μοναδικότητα και η γενικότητα παύλα καθολικότητα να προάγονται αμοιβαία ή αναγκαστικά η σχέση οφείλει να είναι ανταγωνιστική και καταπιεστική. Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Butler, έχω επιτέλους επιτύχει το κοινωνικό φίλο που επιδίωκα να γίνω ή το να γίνομαι, δηλαδή το γίγνεσθε, είναι ο σκοπός η ίδια η χρονικότητα του κοινωνικού φίλου. Τι συμβαίνει εδώ, πρόκειται μονάχα για ελεκτικά παιχνίδια και αν δεν είναι ελεκτικά παιχνίδια τότε πώς απαντάει κανείς σε αυτά. Όχι, δεν πρόκειται για ελεκτικά παιχνίδια όχι τουλάχιστον για την ιδεολογία που στρέφεται ενάντια στο κοινωνικό φύλλο. Τέτοια ερωτήματα ή τέτοια μορφής απαντήσεις χρήζουν ιδιαίτερη προσοχής και είναι πολύ απαιτητικά. Με τέτοια λοιπόν ερωτήματα καταπιάνεται διαρκώς η Μπάτλερ με τον ιδιαίτερο τρόπο της και σε τέτοια ερωτήματα δοκιμάζει να δώσει ικανοποιητικέ απαντήσεις χωρίς υποβιβασμούς και απλοποίησεις, αναδεικνύοντας τις υπερχιλίζουσες διαστάσεις των φαινομένων αλλά και την βιωματικά ορθή αντιμετώπιση και χρήση αυτών ή τέτοιων ενιών. Η αντιτζέντερ ιδεολογία και τα πολλαπλά αντίστοιχα κινήματα υποβιβάζουν ωστόσο εύκολα το όλο ζήτημα σε μονές και απλές διαστάσεις αποδίδουν για παράδειγμα στο κοινωνικό φύλλο και στην ιδεολογία του, ακόμα και την διευρυμένη, την έλευση ενός είδους ολοκληρωτισμού ή και επενθυμίζουν διαρκώς την σκληρότητα της κοινωνικής ρύθμισης του φύλλου σύμφωνα με τις πρακτικές κοινωνικής φύλλογονικής ή φύλλομηχανικής του Μάνη, θεωρώντας μάλιστα ότι για παράδειγμα το κοινωνικό φύλλο και η τρανς ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα τέτοιων πρακτικών και ιδεολογιών και συνεπώς αυτές θα πρέπει να απορριφθούν. Μέρος τελευταίο, μέρος έκτο. Ωστόσο, το γίγνεσθε και η χρονικότητα του κοινωνικού φύλου στην δυναμική διαλεκτική του απασχολεί σοβαρά και όλα τα άτομα που υπερασπίζονται την ανοιχτή αναζήτηση του κοινωνικού φύλου ή γενικότερα της ταυτότητας φύλου. Και μάλιστα η έμφαση στην πρωταρχική αμοιβαία αλληλεπιδραστικότητα και μη καθορισιμότητα αποτελεί ουσιαστικό σημείο για την ανασκευή απλοποιητικών ιδεολογικών σχημάτων και ψευδοεπιστημονισμών, αλλά και την αποκάλυψη του φαντασματικού χαρακτήρα υπόρρητων ιδεολογιών περιφύλου χρειάζεται οι κατηγορίες του κοινωνικού φύλου και των βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου, δηλαδή οι κατηγορίες του gender και του σεξ, να ακολουθήσουν την πληθώρα της ζωής, των σωμάτων, των βιωμάτων και των διαδικασιών να αναπτυχθούν και να εκδιπλωθούν σε πολλαπλές διαστάσεις χωρίς να απλοποιούν και να χάνουν την επαφή τους με την πολυπλοκότητα, το αχανές βάθος της πρωταρχικής αλληλεπίδρασης και αλληλεπιδραστικότητας. Για παράδειγμα, η Butler σχολιάζοντας τον Μάνι γράφει «Φανταζόταν ότι το να είσαι ικανοποιημένος στη ζωή σήμαινε να εκπληρώνεις τις κοινωνικές προσδοκίες χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την ευτυχία που έρχεται με την παραγωγή νέων τρόπων επιτέλεσης του φύλου, την ιστορική αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους το φύλο βιώνεται και κατονομάζεται ή μια ενσώματη ζωή για την οποία παραμένει αδύνατο να τη συλλάβει κανείς μέσα από οποιαδήποτε πρακτική κατονομασίας. Και παρακάτω λέει η Πάτλερ, με απλά λόγια, το φύλλο κατονομάζει την δυνητική μη συγκρισιμότητα των σωμάτων με τις κατηγορίες τους. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταδικάζουμε την πρακτική του Μάνη για την βίαιη ευθυγράμμιση που επιβάλλεται στα ίντερσεξ παιδιά, αλλά να εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε αυτήν τη μία κρίσιμη διαπίστωση από το έργο του για να φανταστούμε ξανά εκ νέου την απόδοση και την επαναπόδοση του φίλου. Σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας του να γίνω έμφυλο «ον», γράφει η Butler, υπάρχει μια επίμονη ασυμβατότητα μεταξύ του βιωμένου σώματος και της κατηγορίας κάτω από την οποία πρόκειται να κατανοηθεί. Ο Μάνι προσπάθησε να ξεπεράσει αυτή την ασυμβατότητα με το να την φανταστεί ως εξαίρεση και όχι ως κανόνα. Τι γίνεται όμως αν η ασυμβατότητα, όσο συγκεκριμένη και αν είναι στην περίπτωση των ίντερσεξ ατόμων, είναι επίσης μια γενικότερη δομή του κοινωνικού φύλου, εγκαθιδρύοντας έτσι μια συνέχεια μεταξύ των κανονιστικών και των μη κανονιστικών μορφών του κοινωνικού φύλου, το χάσμα μεταξύ του ανταλαμβανόμενου ιδιωμένου σώματος και των κυρίαρχων κοινωνικών προτύπων δεν μπορεί ποτέ να κλείσει πλήρως. Γι' αυτό και ακόμη όσοι αγκαλιάζουν ευχαρίστος το βιολογικό φύλλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση, πρέπει να κάνουν έργο επιτελεστικό για να ενσαρκώσουν αυτή την απόδοση στην κοινωνική ζωή. Τα φύλλα δεν αποδίδονται απλώς. Πρέπει να πραγματοθούν ή να αναλυφθούν ή να γίνουν, και καμία μεμονωμένη πράξη δεν εξασφαλίζει αυτήν την διαπραγμάτευση. Με αυτά τα λόγια λοιπόν της Butler, τελείωσε λοιπόν αυτή η εργασία, αυτή η παρουσίαση. Ε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε ξανά στο βίντεο, έτσι πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ.